Μα πώς μπαίνω σήμερα έτσι! Πώς μπαίνω στο παιχνίδι! Με ένα. Έχεις βάλει μικρόφωνο, Ουράκι! Εδώ ναι. Είσαι στην παρέα μας και σήμερα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Funny Friday, Παρασκευή σήμερα. Σήμερα, όπως σας φαίνεται ότι είναι Παρασκευή, αλλά λέμε τώρα. Τι, δεν μας φαίνεται ότι είναι Παρασκευή? Πρέσι, μου κάνει για Σάββατο. Γιατί σου κάνει για Σάββατο? Θα σου πω. Μετά. Σου... Άκου τραγουδάρα, άκου. Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί. Ξέρεις ποιοι είναι. Η Γκέταμι! Τι? Τη βιταμίνη, η... Κάγιους! Η Κάγιους! Να θυμάσαι την Καγιά, την Καγιά. Από εκεί το θυμάμαι. Λοιπόν, το διάλεξε ο καλεσμένος μου, τον οποίο σήμερα, παιδιά, έχω ένα παιδί στο Funny Friday, το οποίο είναι... Αν ήταν τραπουλόχαρτο, θα ήταν το πιο ωραίο. Θα ήταν ο Ρήγας. Υπάρχει Ρήγας τραπουλόχαρτο, δεν υπάρχει. Ο Βαλές και ο Ρήγας. Πω, τι αποτυχημένο αστείο, δεν κάνω και stand-up comedy με την καμία. Λοιπόν, είναι. Θες να πεις κάτι άλλο, θες να πεις, να μην το πεις τραπουλόχαρτο, πες τον κάτι να μην άλλο. Το πω τραπουλόχαρτο, ναι, αλλά κρύβει τον Άσο στο μανίκι και σήμερα θα μας δείξει όλα τα μυστικά του. Σήμερα, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, θα τραγουδήσω. Εσύ. Θα τραγουδήσω. Ναι, γιατί δεν σου κάνω. Ξέρω να παίζω το χρυσό κουρέλι. Λοιπόν, τις νεφέλης. Όχι. Πραγματικά σας μιλάω, δεν σας απειλώ, δεν θα σας τραγουδήσω εγώ, αλλά θα δείτε στη συνέχεια. Άμα γουστάρει, θα μας ρίξει και ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει. Στην παρέα μας σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, δηλαδή σε τρία, σε δύο, σε ένα, έλα μέσα, έλα μέσα. Αριστοτέλη ή Άρη να σε πω. Όπως θέλεις. Θα σε πω Αριστοτέλη, αλλά μετά θα σε λέω Άρη. Αριστοτέλη, Ρίγα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά είσαι. Χρονιά σου. Θα χρονιαστώ. Να χρονιαστείς, κάτσε όπου γουστάρεις. Θες να κάτσεις από εδώ? Όχι, όχι, μια χαρά. Ποιο είναι το καλό σου προφίλ? Το καλό μου προφίλ είναι αυτό που είναι στο πλάι. Το unfast προφίλ δεν είναι καθόλου καλό. Δεν είναι καλό. Το αριστερό ή το δεξί? Είναι βασικά. Πάντα το ένα είναι μεγαλύτερο, να ξέρετε. Το ένα είναι το ένα προφίλ είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Πάντα. Τι λες, μωρέ? Αυτό δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση. Αλήθεια σου λέω κι όμως. Γιατί το έχει ψάξει, το έχει μετρήσει. Τι πόσο είμαι? Ηλικία. Ηλικία, δεν θέλω να το πω στον αέρα αυτό. Σε μερικά χρόνια θα το καταλάβεις. Τι λέει, Χριστέ. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβετε, αυτός είναι ο καλεσμένος μου σήμερα. Θα μάθουμε πολλά για σένα. Είσαι έτοιμος να σε ξεψαχνίσουμε? Όχι. Γιατί δεν έχεις μάθει που έχεις έρθει. Έτσι πάει αυτό το ξεψάχνισμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πρέπει να πάει σταδιακά. Να σου πω, σ' αρέσει αυτό που φοράω, σ' αρέσει η μπλούζα μου. Ναι. Η Calvin Klein. Ωραία είναι. Τι είναι, μάλλον, θα την δώσεις? Όχι, δεν θα του τη δώσω. Δεν θα του τη δώσω, όμως θα πω στα ουράκια που μας βλέπουν σήμερα ότι σήμερα το σύνθημά μου είναι I shine in my Calvins. Δηλαδή, λάβω μέσα στα Calvins μου, έτσι και εγώ και ο Justin Bieber. Σ' αρέσει ο Justin Bieber? Όχι. Το λατρεύεις. Και η Kendall Jenner. Λοιπόν, και αυτό που θέλω εγώ να σας πω τώρα είναι το εξής. Ότι μπορείτε κι εσείς, αγαπουλίτσες μου όμορφες, εγώ θα ποστάρω μία φωτογραφία όπου θα είμαι με το Calvin Klein μπλουζάκι μου και θέλω από κάτω να πάτε και να μου συμπληρώσετε I, κενό, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι γουστάρετε. Τα σου έλεγα τώρα, Άι Βασίλη, και να βάλετε το hashtag MyCalvins και όποιος πραγματικά γράψει το πιο έξυπνο και το πιο έτσι πρωτότυπο, θα έλεγα, σχόλιο, θα έρθει εδώ με τα Calvins του και θα κάτσουμε και θα κάνουμε μια εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη πάνω του. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Γουστάρεις, ναι. Σ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε λίγο να μάθουμε δύο-τρία πράγματα για σένα. Ωραία. Πού γεννήθηκες? Εγώ γεννήθηκα στα Τρίκαλα. Α, στα Τρίκαλα, από τα Τρίκαλα. Πολύ ωραία τα Τρίκαλα. Είναι... Δεν έχω πάει. Εξαιρετικά είναι τα Τρίκαλα. Αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφα τα Τρίκαλα. Έχεις ζήσει εκεί? Έχω ζήσει τα πρώτα 19 χρόνια της ζωής μου εκεί. Κώστα, ζήσει. Και μετά γιατί έφυγες? Για να σπουδάσω. Τι σπούδασες? Σπούδασα νοσηλευτική. Το έχεις εξασκήσει ποτέ το επάγγελμα? Ναι. Ναι. Πώς είναι να δουλεύεις? Πώς είναι να δουλεύεις γενικά? Τελεία. Πώς είναι αυτό το πράγμα? Πώς δηλαδή, είναι να δουλεύεις σαν νοσηλευτής? Δύσκολο. Έχεις αλλάξει πολύ πάπια, ε? Έχεις αλλάξει? Όχι ακριβώς. Εντάξει, βασικά δούλευα σε ένα νοσοκομείο σε τμήμα αιμοδοσίας. Και εκεί βασικά ερχόντουσαν άνθρωποι που ήταν αγχωμένοι. Αγχωμένοι? Ναι, γιατί δίναν αίμα και φοβόντουσαν.
Και τους έπαιρνα εγώ, τους έβαζα στη θέση εκεί πέρα και για να μην φοβούνται, τους ναι. έλεγα βλακίες. Ναι. Για 10-15 λεπτά, όσο έλα, κρατήσω αυτό το πράγμα. Τι ωραία! Ναι. Ρε εσύ, Αριστοτέλη, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ έχω... δεν έχω πάρα πολλές φοβίες, αλλά μία φοβία μου μεγάλη, τεράστια, είναι οι ενέσεις και το αίμα. Πρέπει να έχω λιποθυμίσει τη ζωή μου σαν με, είμαι 15 ή με 18 φορές. Είναι όλες όσες έχω δώσει αίμα. Αυτές οι που δεν θυμάσαι είναι επειδή έχεις λιποθυμίσει. Αυτές οι τρεις που δεν έχω λιποθυμίσει είναι αυτές που θυμάμαι, που δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι πάντα ότι λιποθυμούσα. Πώς ξεπερνιέται αυτό το άγχος? Με διάφορους τρόπους. Πώς? Δηλαδή, το φόβος αυτός είναι... αν θες να μιλήσουμε σοβαρά, υπάρχουν τρόποι οι οποίοι βοηθάνε να καταπολεμήσει κανείς τις φοβίες του γενικότερα. Πώς? Είναι κάποιες μέθοδοι, ας πούμε, νευρογλωσσικού προγραμματισμού, λέγονται. Α, εγώ ξέρεις τι κάνω όταν πάω να δώσω αίμα. Τρώω μια τυρόπιτα. Αυτό είναι το βασικό. Και πίνω μια πορτοκαλάδα. Και πίνεις και ένα χυμό. Αλλά ξέρεις πώς το, πότε το πίνω? Το πίνω ακριβώς την ώρα που μου το παίρνουν. Α, ωραίο, ωραίο. Γιατί δεν τρώω ένα σουβλάκι? Δίνεις αίμα για εξετάσεις ή δίνεις αίμα? Έδινα αίμα για εξετάσεις 2 χρόνια, ναι. Επί κάθε μήνα, mm-hmm. γιατί ακολουθούσα μια φαρμακευτική okay. αγωγή, έτσι πολύ βαριά, και έπρεπε να ελέγχω τα επίπεδα της χοληστερίνης στο σηκώτη ωραία. Μου και δεν μπορούσα να μην δεν δώσω αίμα. Εντάξει, οπότε... αλλά είναι λίγο. Δηλαδή μετά, αν περάσεις αυτό που είναι να μην πας σε αυτό το ακραίο στάδιο, να πας σε έναν ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να ξεπεράσει τη φοβία σου ναι. να δώσεις αίμα. Μετά μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου έρχεται και σκοτωδίνει τώρα που όχι, μην το σκέφτομαι κάνεις, και τις ενέσεις. Μπορείς έτσι. Απλά να έχεις ένα χάχα εκεί πέρα να σου μιλάει τι για 10 λεπτά. Χάχα που σε τσιμπάει αυτό το πράγμα εδώ πέρα στη φλεβίτσα σου. Δεν γίνεται να στο πάρουν από αλλού, να μην στο πάρουν από εδώ. Πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε κάνει τέτοιες πρόοδους στην επιστήμη που θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε βρει έναν τρόπο να παίρνουμε αίμα από απόσταση. Όχι, από απόσταση να κάθεται άλλος και να. Για να παίρνει αυτή εκεί στο μπουκαλάκι, ας πούμε. Έχεις δώσει okay. ποτέ αίμα εσύ? Φυσικά. Έχεις δώσει. Άλλη. Δεν είναι σαν να σου παίρνουν τη δύναμή σου εκείνη την ώρα? Όχι. Τι όχι καλέ, αφού σου παίρνουν μια μπουκάλα τόση με αίμα. Κάτσε. Και μετά αποδυναμώνεσαι. Περίμενε καλό μου. Καταρχάς σου παίρνουν 10 ml αίμα. Δεν σου παίρνουν καμία μπουκάλα για όχι εξετάσεις. Όχι μπουκάλα. Για εξετάσεις σου παίρνουν 10 ml που, το πουλάς, εσύ που τόσο είναι τα 10 ml. Τα 10 ml, ξέρεις πόσο χρήσιμο είναι για τον οργανισμό? Ξέρεις πόσα λίτρα αίμα έχεις μέσα σου? Όχι, μου πεις, δεν μπορώ. Φάση 5. Ξέρεις πόσο είναι 10 ml στα 5 λίτρα? Τίποτα. 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 Και μετά για να πληρωθεί όμως αυτό το αίμα. Σε 10 λεπτά από τη στιγμή που έδωσες αυτό το αίμα, ο όγκος το αναπληρώνεται. Σε 10 λεπτά. Όχι, δεν φεύγω σε διάλειμμα. Μιλάω για αίματα τώρα. Εματά, πως είσαι μάγκας. Λοιπόν, να σου πω, επειδή με πια ο Αριστοτέλης, θα σε λέω Άρη. Ναι, γιατί νομίζω ότι σε ξέρω πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσεις σε λίγο, αλλά διαφορετικά έτσι. Δηλαδή, μπορώ να κάνω μια παραγγελιά. Τι πες μου εσύ. Που είδα που κάνεις έτσι μια τσαχπινιά ναι. με την Άντζελα, που κάνω, μου άρεσε ναι, πάρα κάνω. Πολύ. Θα μου το κάνεις ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, ωραία, δεν σε καίω, δεν σε καίω ακόμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πριν βγω στο break μου, να σας πω πάρα έτσι πολύ σύντομα ότι το MadGog 2016 by Aperol Spritz είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Ακουσάρι. Έρχεται ναι, και ναι, αυτή ναι. τη χρονιά. Έχεις δει ποτέ MadGog, έχεις παρακολουθήσει ποτέ? Όχι. Όχι. Θα έρθεις αυτό το MadGog. Θα πάμε παρέα. Να πάμε, τι να κάνω. Να κάνεις το Μοντιάγο. Στο Μοντιάγο, γιατί. Λοιπόν, έρχεται ενωμένο δυνατό στις 18 Απριλίου, στις 9 στις αποθήκες Μπίτρου. Ένα εντυπωσιακό πραγματικά event που ενώνει τη μουσική, παντρεύει αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους, τη μουσική αλλά και το fashion, σε ένα μοναδικό show. Παρουσιάστρες βραδιάς θα είναι η Δέσποινα Βανδύ. Πες έτσι, ρε εσύ. Θα είναι το Δεσποινάκι. Ακούς, Δέσποινα, ακούς. Όταν τυχαία περνάει κάποιο αμάξι απ' έξω από το σπίτι μου που παίζει Βανδύ, ακούω Δέσποινα. Α, τόσο πολύ, τέλεια. Εντάξει, να τον πάρουμε στο σπίτι μας, να μας μπει και του χρόνου. Λοιπόν, μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτηριάκια σας στα καταστήματα public.gr, Παπασωτηρίου, 7spot, Ιανός, MediaMarkt, Reload και τηλεφωνικά στο 11876, www.viva.gr. Επίσης,
Και να είστε κι εσείς κοινωνία αυτής της μεγάλης βραδιάς, αυτού του μεγάλου event. Και δίνω και ένα τελευταίο διαγωνισμό. Ταράχτηκε το είδο, πετάχτηκε. Μου να πούμε... Δίνω και ένα τελευταίο διαγωνισμό και τότε θα βγω σε break. Λοιπόν, διαγωνισμός Fashion Studio at Athens Metro Mall. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τρομερά happenings εκείνη τη βραδιά, να έρθετε VIP στις πρώτες θέσεις. Θα δείτε τη Δέσποινα από κοντά από και όλα κοντά. Τα τεκτενόμενα εκεί από κοντά-κοντά. Δηλώστε συμμετοχή και στις 8 Απριλίου παρακολουθήστε από κοντά ένα sneak preview από τα catwalks και όλα τα outfits του φετινού Madwalk by Aperol Spritz. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Mad TV, αλλά να μπείτε και στη σελίδα στο Facebook του Athens Metro Mall, όπως επίσης και στη δικιά μας σελίδα. Τώρα θα δώσω το break μου, τώρα είμαι έτοιμη να βγω έξω εφόσον έδωσα και τις πληροφορίες που απαιτούνται και έρχομαι σε λίγο με περισσότερο Άρη Ρίγα! Τρόμαξα λίγο! Γιατί... Τρόμαξα λίγο έτσι όπως μπήκαμε το ξαφνικό. Τρόμαξα να σε αναγνωρίσω. Εμένα, ναι. Γιατί? Τρόμαξα λίγο να σε αναγνωρίσω. Α, όχι βρε, όχι. Δεν τρόμαξα να σε αναγνωρίσω, είσαι μία οπτασία ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Fun Friday της Παρασκευής. Έχουμε καλεσμένο τον Άρη Ρίγα, τον Αριστοτέλη μάλλον. Δεν παρεξηγέσαι. Αυτό όχι, τι να παρεξηγήσω. Σου λέω, Άρη. Για ποιο λόγο. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένας stand-up comedian, όπου θα το μάθουμε σιγά σιγά, θα ξεδιπλώσει τα ταλέντα του, γιατί δεν κάνει απλό stand-up comedy, κάνει τα δικά του, κάνει τις τσαχπινιές του, κάνει ωραία πραγματάκια. Θα τον ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Να σου πω, έχεις βάλει αρωμά. Από μένα είναι αυτό. Ναι, έχω κάτι μου μυρίζει. Κάτι μου μυρίζει. Τι μου μυρίζει όμως, μπορώ να καταλάβω. Έχεις βάλει άξ. Άξ αν έχω βάλει. Ναι. Όχι. Δεν έχεις βάλει. Δεν έχω βάλει άξ. Όμως θα βάλεις όταν, επειδή τα συμφωνήσαμε στο προηγούμενο, του είπα ότι θα πάμε πακέτο στο Madwalk 2016 by Aperol Spritz και εκεί θα βρίσκεται και το άξ. Διότι δεν γίνεται να είσαι άντρας και να μην φοράς άξ. Τι παθαίνουμε όλες οι γυναίκες όταν κάνετε μία κάνετε αυτό το και πέφτουμε όλες στα ανάσκελο, διότι με το άξ το παθαίνεις αυτό, παιδιά. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω, αλλά το παθαίνω. Μη γελάτε καθόλου. Τη θυμάστε τη διαφήμιση με τα αγγελάκια που πέφτανε από τον ουρανό και τσακίζονταν κάτω, με τη διαφήμιση του άξ. Αυτό το πράγμα παθαίνω. Λοιπόν, έχει βγάλει και ολοκληρωμένη σειρά, θα σας την πω. Τι, πόσο σεζόν έχει? Τρία καινούρια. Signature, για να αφήνεις τη δική σου signature όπου και αν πας. Ναι. Το Urban. Το Urban. Για να είσαι Urban μέσα στην πόλη. Ναι. Και το Adrenaline, για να μας σηκώνεις την Adrenaline εκεί που δεν πάει, ε. Άστο. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα είναι και η έκπληξη της χρονιάς πραγματικά τώρα. Στο Madwalk 2016 by Aperol Spritz. Θα δούμε και μια φανταστική, έτσι, ένα φανταστικό happening, το οποίο δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω. By Axe και επίσης και θα πάμε και υπερστιλάρες με τη νούμερο 1 εταιρεία μόδας στα BSB, γιατί δεν γίνεται τώρα να πας και να μην είσαι, να μην φοράς την καλοκαιρινή κολεξιόν της BSB. Γι' αυτό το λόγο θα μας περιμένει στο 2016, το λέω ανάποδα, Madwalk by Aperol Spritz και η BSB. Προμηθευτείτε τα εισιτήρια και όπως σας είπα στο www.viva.gr, στα καταστήματα public.gr, Παπασωτηρίου, 7spot, Ιανός, Media Markt, Reload και τηλεφωνικά στο 11876. Είμαι έτοιμη λοιπόν. Μετά από αυτό το καταπληκτικό, έτσι. Να σου μιλήσει επιτέλους. Νομίζω ότι θέλω διάλειμμα για διαφημίσεις από τις διαφημίσεις σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα, έτσι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Μου μύρισε γι' αυτό. Λοιπόν, πώς αποφασίζεις από την νοσηλευτική να το ρίξεις στο stand-up comedy? Κοίτα, εγώ όταν ήμουν φοιτητής είχα πάει στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου. Ναι. Και από τότε γενικά είχα αποκτήσει ένα άλλο το θέμα με την τέχνη. Ναι. Γενικά. Ναι. Και επίσης πάντα ήμουν αυτός ο βλάκας που ξέρει 7 εκατομμύρια ανέκδοτα. Αλήθεια. Ναι, εννοείται. Και που τελειώνουν, γίνονται ανεκδοτιάδες, βραδιές. Ναι, ξέρω εγώ, που τελειώνει το πρωί με το κι αυτό και μου θυμίζει εκείνο και άκου αυτό. Ναι, και... ναι, το σπαστικό. Αυτό, ναι, αυτός αυτό ο τύπος. Ναι. Υπάρχει πιο σπαστικό από αυτό. Δεν υπάρχει, όντως και το έκανα αυτό. Μέχρι που, δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι κάποια στιγμή, ότι μπορώ να, με όλα αυτά που λέω και έτσι όπως είμαι και τα λοιπά, ναι, έκανα να το εκμεταλλευτείς. Ναι, μου προέκυψε κάπως ότι έκανα σεμινάρια για stand-up comedy το 2010.
τόσο πολύ. Πού καλέ? Στο θέατρο των Αλλαγών. Α, θέατρο Αλλαγών, ναι. Έχω πάει κι εγώ εκεί. Τότε, ναι, αλλά... το 10. Εγώ πήγα πέρσι, ναι. Αλλά όπως πήγα έφυγα. Εντάξει, εγώ γιατί... έκαθα. Να σου πω, πώς προέκυψε αυτό στο θέατρο Αλλαγών, κάνουν δηλαδή ειδικά σεμινάρια για stand-up comedy. Εκείνη την εποχή έκανε ο Σίλας Σεραφείμ με ένα σεμινάριο τριμήνου. Τρομερό. Εντάξει, τρομερό. Ενώ ρε παιδί μου ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Ναι, κάτσε ρε εσύ τώρα. Μαθαίνετε δηλαδή το να κάνεις stand-up comedy. Δηλαδή μπορεί κάποιος σαν πώς είναι η ηθοποιή, να μάθει την τέχνη της ηθοποιίας, να μάθει και την τέχνη του stand-up comedy. Ναι, προφανώς. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Είναι ένα skill ρε παιδί μου. Όπως εσύ μπορείς να πεις 700 εκατομμύρια ονόματα χορηγών, ναι. Και με ενθουσιασμό, ναι. Και να τα λες όλα και τα θυμάσαι και τα λες και... Μα τα λέω όμως αυτό... γιατί τα θυμάμαι, ναι, γιατί μου αρέσουν και εμένα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορείς να μου πεις πες αυτά όλα και να τα πω. Όπως και εγώ δεν μπορώ να κάνω stand-up comedy, σωστό. Ναι, αλλά και εσύ μπορείς να μάθεις να κάνεις αυτό που κάνω εγώ και εγώ να μάθω αυτό που κάνεις, ναι, εσύ. Ναι, 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 ναι. Άμα το εξασκήσεις λιγάκι και άμα το γουστάρεις και το θέλεις και το παλέψεις. Είναι από αυτά τα πράγματα που δυστυχώς νομίζω ότι δεν μαθαίνονται στη σχολή. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να σου πει τη θεωρητική γνώση του πώς λειτουργεί ή πώς είναι η δομή του αστείου, πώς είναι η φόρμα του stand-up. Αλλά είναι σαν να σου κάνει μαθήματα κολύμβησης έξω από το νερό. Δεν θα μάθεις πολλά. Αν έρθω εγώ και σου πω το ελεύθερο είναι έτσι, ναι. Και πρέπει να κάνεις αυτό, ναι. Δεν ξέρεις να κολλήσεις. Άστα να πάνε. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει ότι κάνεις εσύ στο stand-up comedy που κάνεις. Κάνεις περίεργα παντρέματα, ρε παιδί μου, της ελληνικής γλώσσας. Και γενικότερα κάνεις έτσι λίγο αστεία. Πες το ειλικρινά τώρα. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι, γιατί μπορεί να φύγεις. Όχι, δεν θα το πω. Δεν ξέρω να το... τέτοια αστεία, ας πούμε. Πες το, ρε παιδί μου, έτσι, πες το. Τέτοια με αστεία, θάρρος, πες το. Που εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, έτσι, ναι. Γιατί μ' αρέσει, γελάω με τα αστεία. Τα έχω δει και σε φερλή, ας πούμε, φάση. Αυτό ήθελες να πεις. Αυτό δηλαδή, ήθελα να πω. Ήθελες να αποφύγεις να πεις τη λέξη σε φερλή και ρίγα στην ίδια πρόταση. Αλλά δεν το απέφυγες τελικά. Όχι, δεν το απέφυγα, επειδή είμαι ειλικρινής η άτιμη. Αυτό, γι' αυτό ήθελα αλλά, να σου πω. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ γουστάρω όμως πολύ και σε φερλή. Δηλαδή, έχω γελάσει άπειρα στο Δελφινάρι. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Καταρχάς, ναι. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες, ειδικά οι Έλληνες, είναι ενοχοποιημένοι in the closet λογοπαίκτες. Ναι. Δηλαδή. Όλοι κατακρίνουν τα λογοπαίγνια ως, ναι. Πολύ επιφανειακά και δεν μου αρέσουν και τα λοιπά και πάνε και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, καταστήματα γύρω μπάνκ. Εσύ, συγγνώμη, στο Twitter ξέρεις τι γίνεται με τα λογοπαίγνια. Έχω χαμός. Λογαριασμό στο Twitter. Ποιον λογαριασμό έχεις? Ο Άρης Ρήγας είμαι. Α, όχι, ενώ, ξέρω δεν εγώ, το κρύβω κιόλας. Μήπως είσαι ένας από αυτούς που λένε έχω κάλτσες πράσινες ή... Όχι, είναι το όνομά μου. Το όνομά μου είναι. Αλλά... Κάτσε να σε ακολουθήσω. Τα κατακρίνουν τα λογοπαίγνια οι Έλληνες και τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Για διαφημιστικούς λόγους. Και γκρίκλεις πολύ με λογοπαίγνιο. Ναι, πολύ. Αλλά λες, δηλαδή, και λες ένα λογοπαίγνιο και άλλος έχει δύο αντιδράσεις, αλήθεια. Ναι, ναι. Η πρώτη αντίδραση είναι, ναι. Αυτό το... Τι είπε τώρα. Αχ. Ναι. Αυτό. Και η δεύτερη αντίδραση που είναι ακριβώς κάτω και ήδη προοικονομείται. Δηλαδή ο άλλος, ναι. Κάνει αχ, ήδη χαμογελάει. Ναι, και καλά το σφιχτό, Αχ, και μετά λέει. Μαλάκα. Ναι, ναι. Ξέρεις, το σφιχτό αυτό της αιμορροίδας τα γέλια. Αυτό, ναι. Γελάει στην αρχή ένοχα, ναι. Γιατί λέει δεν το πιστεύω, αυτή είπε κρυάδα. Και μετά, ναι. Μόλις βγάζει την ενοχή από πάνω του, γελάει κανονικά. Ναι, γιατί κατάλαβα. Όλοι γουστάρουν. Ξέρεις γιατί όμως γίνεται αυτό. Γιατί τουλάχιστον εγώ, από ότι το φτωχό μου το μυαλό το κατάλαβε. Γιατί θέλει σπριτάδα και ξυπνάδα να βρεις ένα λογοπαίγνιο. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι. Όπως επίσης δυσκολεύομαι καμιά φορά και να το αντιληφθώ γρήγορα, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έρχεται τόσο πηγαία εκτός αν είναι πολύ μπαμ. Μόφα! Καταρχάς, έλα, κουνούπι. Καταρχάς, δεν είναι όλα τα αστεία ίδια. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν λογοπαίγνια τα οποία είναι φοβερά. Ναι. Είναι, τα καταλαβαίνεις. Ξαναβάλε τους βορείους. Και σε εκπλήσουν. Ναι. Και είναι τέλεια. Και λες. Αυτό είναι αστείο. Πώς το σκέφτηκε τώρα το αστείο. Ναι, αυτό, και υπάρχουν, ναι. Και άλλα λογοπαίγνια τα οποία είναι απλά ένας βιασμός λέξης. Ναι. Που δεν βγάζει κάπου, δεν το περίμενες, είναι αδικαιολόγητο και δεν κυρίως έχουν... εκεί στο βιασμό θέλει 1-2 δευτερόλεπτα μέχρι να το φιλτράρεις και μετά να σου ορθογενεί. Το 1 δευτερόλεπτο, 2 είναι οκ. Okay. Αν θέλεις, ναι. 5 δεν είναι. Αν πας σπίτι το απόγευμα και σου ήρθε εκεί που τρως, ναι. Το αστείο δεν κάνει. Το εκνευριστικό όμως είναι, δεν είναι να σου χρησιμοποιούν τα λογοπαίγνια σου.
Ναι, γενικά το κάνουν αυτό πολύ. Το κάνουν, είμαι σίγουρη, γιατί είναι ωραίο αυτό και μετά κάνεις και τον έξυπνο. Λοιπόν, βγαίνω σε ένα break, έρχομαι, επιστρέφω με περισσότερο Άρη Ρίγα σε πολύ λίγο που εδώ θα τραγουδήσουμε. Κάνουμε ωραία πράγματα, συντονιστείτε, μείνετε συντονισμένοι μάλλον. Δώστε. Νάτος. Δεζαβού. Κάτι ναι. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Funny Friday με τον Άρη Ρίγα. Και καθώς τον ξεψαχνίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερα γι' αυτόν, τώρα σας είπα ότι έχουμε και μία έκπληξη. Δηλαδή θα μας τραγουδήσει, αλλά πώς θα μας τραγουδήσει, αυτό είναι το θέμα. Έχουν πολύ ωραία πράγματα για να δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, το X Factor. Ναι. Έχεις ακούσει γενικότερα, το έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ, αλλά ακουστά το έχω. Ακουστά το έχεις. Γενικά που ζεις, ρε φίλε. Τώρα, έλατε, βλέπεις τηλεόραση, βρεχτικά, ναι, μου καθόλου. Τίποτα. Έχεις στο σπίτι τηλεόραση. Έχω, ναι, έχω, ναι. Και τι την κάνεις? Ζαπτινιέρα. Βασικά, όχι, την έχω και πέρα, αν έρθει κάποιος επισκέπτης και θέλει να δει τηλεόραση, την ανοίγω. Να την ανοίξει, τζάμπα σου καίει το ρεύμα. Όχι, για μένα δεν καίει. Το έχεις βγάλει από την πρίζα? Όχι, υπάρχει. Βγάλτε από την πρίζα γιατί καίει ρεύμα. Ηλεκτρικές συσκευές. Όχι. Το φωτάκι. Και το φωτάκι, βέβαια, σου και η ρεύμα. Α. Έρχονται οι λογαριασμοί, ακόμα και αν δεν πληρώνεις τίποτα. Έτσι φούτο τώρα, έτσι κούλε. Συγγνώμη! Άκου. Να κάνουμε και. Να κάνουμε. Το τσιγκούνι. Όχι τσιγκούνι, δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς. Εγώ φροντίζω για τον πλανήτη μου, ρε, για το ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, ας τον αναλέει, ναι, ναι. Μην ακούς, βγάλτε από την πρίζα. Οκ, okay, θα το κάνω. Λοιπόν, τώρα όμως, γιατί ήθελα να σου πω για το X Factor. Ήθελα να σου πω ότι μερικοί που μας βλέπουν τώρα, μερικά τηλεθεατόπουλα, λοκόπεδα, θα έχουν την δυνατότητα, αν δηλώσουν συμμετοχή στο sky.gr X Factor, να δούνε πρώτη της οντισιόν, το πρώτο επεισόδιο του X Factor, πρώτη από όλους όμως, αλλά πού θα το δούνε, θα το παρακολουθήσουν από κοντά, στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, την 5η 31 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, αρκεί να δηλώσουν συμμετοχή, εκεί που σας είπα, sky.gr, X Factor. Έχω ένα happening, τώρα ακού να δεις τι θα γίνει χαμός, θα μοιράσω happening, θα μοιράσω δώρα. Bonjour, τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Αθηνά. Ξέρεις και γαλλικά. Ναι, είμαι από τα Τρίκαλα. Έχεις πολλά skills όμως. Γι' αυτό σε γουστάρω, μου αρέσεις. Λοιπόν, σε ένα dance festival έρχεται το φαινόμενο Avener. Σ' αρέσει ο Avener? Ποιος είναι ο Avener? Ούτε καν ξέρεις ποιος είναι. Εδώ δεν ξέρετε τι λέω. Λοιπόν, για πρώτη φορά έρχεται στην Αθήνα και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το απόλυτο event της Άνοιξης. 2 Απριλίου στο Gazi Music Hall. Η προπόνηση έχει ήδη ξεκινήσει. Να είστε συντονισμένοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο τέλος, πριν βγούμε για το διάλειμμα, θα δώσω το καλύτερο. Θα τσιμπήσει κάποιο παιδί και κινητά. Δήλωσε συμμετοχή. Από το κοινό. Όχι, ρε, θα τη δώσουμε εδώ. Το μάτι. Λοιπόν, να σου πω. Δεν θα τη δώσω τώρα. Μήπως να τη δώσω στο τέλος. Ποια? Τη σφαλιά. Τη δωράρα. Τη δωράρα. Ας το τη δώσω στο τέλος. Αν είναι δωράρα, ούτε να τη δώσω. Μίλα και λίγο με τον άνθρωπο. Έχω Samsung, έχω Samsung καταπληκτικό. Λοιπόν. Έχω μπει που λέτε παιδιά στο YouTube και έχω δει ένα βιντεάκι όπου είναι ο Άρης και έχει πάρει την κιθάρα του και τραγουδάει αλλά με ένα τρόπο ο οποίος δεν είναι και τόσο αναμενόμενος. Δηλαδή τραγούδια που όλοι ξέρουμε, όλοι όμως, όλοι, έχει κάνει μια μαγιά. Και εγώ στο σημείο αυτό, αν είσαι έτοιμος, θέλω να πάρεις την κιθάρα σου. Ωραία, και να σου φέρω το όφωνο, να μου κάνεις ό,τι γουστάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί είμαστε και ζωντανή εκπομπή εδώ, αυτά ναι, συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Πιο ζωντανή δεν γίνεται, σπαρταράει. Λοιπόν, είναι σαν ένα αστείο, ένα αστείο που έχεις πει... Γιατί το κρατάω αυτό το πράγμα. Έλατε. Είναι σαν ένα αστείο που έχεις πει... Κάτσε να το θυμηθώ γιατί θα στο σκοτώσω. Γιατί η death... Α, ναι. Τα death συγκροτήματα... Όχι, είναι το αστείο, πάει παίζουν live. Δεν είναι γιατί, είναι... Είναι επιτρέπεται death bandes να παίζουν live. Αυτό και μου άρεσε πολύ και το γούστερα, αλλά ξέρεις ποια είναι η βλακία ρε εσύ? Ότι όταν ακούσω έτσι κάτι έξυπνο, μετά πας να το πεις και το σκοτώνεις. Ή μόνο εγώ το κάνω αυτό το πράγμα? Πώς συμβαίνει αυτό? Μάλλον μόνο εγώ, Είναι βασικά όπως τα ανέκδοτα, ότι πρέπει το ανέκδοτο για να δουλέψει, πρέπει να το πεις όπως είναι. Και πρέπει πού εγώ να θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το είπες εσύ? Το ανέκδοτα λες. Ναι, όχι. Λέω, αλλά λέω πολύ αποτυχημένα, ρε εσύ. Ξέρεις γιατί τα λες αποτυχημένα? Γιατί? Θα στολίσω. Πες το. Γιατί στο τέλος δεν λες ακριβώς τις λέξεις που πρέπει να πεις. Δηλαδή το τέλος του ανεκδότου πρέπει να είναι αυτό.
αυτό. Που έχει γίνει. Ναι, πρέπει να είναι αυτό το σωστό. Εκεί δυσκολεύομαι, γιατί τα ξεχνάω. Αν πας να πεις το τέλος, ξέρω εγώ, και πεις και το τόστ, και τότε γυρνάει η κυρία και λέει, τότε τελικά μήπως εκεί κάτι τέτοιο είπε. Ναι. Δεν θα γελάσει κανείς, αυτό δεν είναι τελικό. Το σκοτώνεις, ναι. Αυτό κάνω, γι' αυτό δεν πετυχαίνουν τα ανεκδοτά μου. Πλέον, τώρα το ξέρω. Αλλάξει καριέρα σου. Now, I will tell ανεκδοτά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αυτό που, που είδες είναι μάλλον αυτό που κάνω με την Άντζελα. Ναι, γουστάρω. Αυτό, Αυτό. Δώσε μου αυτό. Λέω αυτό ότι... το θέλει, το γουστάρω. Βασικά, εγώ κάνω αυτά τα mashup που είναι. Που τα ξέρεις τώρα, το βλέπεις στο YouTube. Ναι. Που συνδυάζω διαφορετικούς καλλιτέχνες μεταξύ τους και φτιάχνω άλλους που δεν υπάρχουν. Όπως είναι η Άντζελα Διονυσίου. Άντζελα Διονυσίου. Ναι, δεν το έχω δει αυτό. Ένας mashup καλλιτέχνης είναι αυτός που δεν υπάρχει. Είναι συνδυασμός της Άντζελας Δημητρίου και του Άγγελου Διονυσίου. Για δώστε μου λίγο αυτό. Δεν θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω ένα άλλο. Δώσε μου. Το οποίο είναι το εξής. Δεν το έχω μαζί μου αυτό. Την Άντζελα την ξέρεις. Δεν ξέρω, Άντζελα. Η Άντζελα είναι. Τη λέει η Άντζελα. Είναι διάσημη συνάδελφο δικιά μου γιατί είναι μουσικό και κωμικό ταυτόχρονα. Και το χαρακτηριστικό της είναι το σίγμα της κάπως, που το πατάει λίγο όταν μιλάει. Μιλάει κάπως έτσι, Άντζελα, λέει προσοχή. Προσοχή. Με μιλάς, μυρίζεις ανωνυμία. Μυρίζεις ανωνυμία. Το οποίο σίγμα είναι γνωστό και ως σίγμα κατά τεθέν της Άντζελας. Το σίγμα κατά τεθέν της, αυτό, είναι όντως. Το σίγμα κατά τεθέν της, τέτοιες κρυάδες λέω. Όχι, ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Και έχει κάνει η Άντζελα στροφή στην καριέρα της με το τραγούδι «Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη». Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ναι, αμέ. Γιατί είχε το μικρόφωνο μπροστά και έλεγε η Άντζελα «Και θέλω να έρθω να σαρπάξω». Και μετά γινούσε από εδώ και έλεγε «Από την από άλλη». Από την άλλη, όντως. Γιατί το έκανε αυτό, όντως. Εννοείται το έκανε αυτό. Έλα. Πραγματικά, κυριολεκτικά δηλαδή έκανε στροφή στην καριέρα της 180 μοιρών με το κεφάλι της. Αυτό εννοούμε. Πάμε. Και υπάρχει και το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα», που το τραγούδι «Η Επιτυχία», που αυτό το ακούω εορταστικά. Δηλαδή? Δηλαδή το ακούω έτσι αυτό. Καλλινές περανάρχοντες κι αν είναι ορισμός Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερα εν Βηθλέμ την πολύ οι ουρανοί αγαλώνται χαίρε η φύση σωλή και το οποίο και αντιστρόφως λειτουργεί. Πώς? Ως εξής. Φωτιά στα Σαββατόβραδα να μην ξαναγυρίσουν κι όσοι είναι μοναχοί να μην ξαναδακρύσουν. Φαντάζομαι να πας να τα πεις τα καλά έτσι. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πώς έγινε αυτό? Πώς αντέχεις τον εαυτό σου? Όχι, για μένα. Λες, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, αλλά πώς γίνεται να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα? Ναι, κάτσε, περίμενε. Έχουν το ίδιο τέμπο αυτά τα songs? Δεν είναι θέμα τέμπου. Είναι θέμα. Πεις, μαντώ! Πεις! Είναι θέμα αριθμού συλλαβών στους στίχους. Έχεις κάτσει και έχεις μετρήσει τις συλλαβές? Όχι, αλλά εκεί που τραγουδάς ένα τραγούδι. Ναι. Βλέπεις ότι μπορείς να το πεις και με άλλους στίχους χωρίς να σου χαλάει ο ρυθμός σου. Έχουν τις ίδιες συλλαβές. Είναι δύσκολο αυτό να το σκεφτείς, ρε εσύ. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα παίζω κιθάρα και μου έρχονται. Α, εκείνη την ώρα ναι, που παίζεις την κιθάρα. Ή μπορεί να είμαι στο δρόμο και να μου έρθουν. Ή να είμαι με το ποδήλατο και να μου έρθουν. Αυτό είναι δύσκολο με το ποδήλατο. Είναι επικίνδυνο αυτό. Με το ποδήλατο. Ναι. Περίμενε, θα βγω, κάτσε και μου πει για ποδήλατο. Οδηγάς ποδήλατο. Ναι, ναι, ναι. Τι ποδήλατο? Ένα πεζό. Γιατί πρέπει να υπάρχει λογοπαίγνιο. 206. Και το ποδήλατο πρέπει να είναι πεζό. Γιατί... Και πού πας ποδηλατάδες? Πάω γενικά, κινούμε με αυτό κινούμε. Στους ποδηλατόδρομους που έχουν. Στους κανονικούς δρόμους. Δεν φοβάσαι με σε πατήσει, Χριστιανέ μου, κανένας? Φοβάμαι μεν, γιατί αν δεν φοβόμουν να θέλω να ηλίθιος.
αλλά... Α, μ' αρέσει αυτό που είπες. Θα στο κλέψω. Μισό λεπτό να το σημειώσω. Α, το ηλίθιο. Το ηλίθιο. Με τι κολλάει τώρα, τρέλανε μας. Τι θα μοιράζεις. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, λέγαμε για το ποδήλατο. Αλλά ναι, είναι το μέσο με το οποίο κινούμε. Εδώ ήρθες με ποδήλατο. Όχι, σήμερα γιατί? Εδώ όχι. Γιατί είναι γιατί μακριά. Δεν ξέρω πού είναι βασικά και πού μένεις, είπαμε, στο πούμε. Γουδί. Στο γουδί, πού είναι το γουδί. Εγώ δεν ξέρω τι είναι τηλεόραση, αλλά εσύ μένεις στην Αθήνα και δεν ξέρεις πού είναι το γουδί. Δεν θυμάμαι, όλο το ξεχνάω. Δίνω ένα break, θα μπορούσες να έχεις έρθει με το ποδήλατο όμως. Θα μπορούσα αν είχα ακόμα μία ώρα να το ψάξω που είναι ακριβώς. Την κιθάρα τι την έκανε. Δίνω ένα, την παίρνει αγκαλιά, θα μου ξανατραγουδήσει, δεν γλίτωσες έτσι. Όχι ρε, στο ποδήλατο. Δίνω ένα break, την παίρνει στην πλάτη. Στην πλάτη, ναι, στον ώμο πάλι. Δίνω ένα break και επιστρέφω με περισσότερο Άρη Ρίγα σε πολύ λίγο. Μην μας ξεχάσουμε τους ηλίθιους. Και θα δώσω στο τέλος. Τι φιλήθηκες τώρα, ε! Πω τι έβαλε Guns N' Roses. Το ξέρεις ότι ήμουν και εγώ ερωτευμένη με τον Axl Rose. Και εσύ. Κι εγώ, αλλά πήγαινα νήπιο τότε. Αυτό ήθελα να σου πω. Όλοι μας πολύ μικρή για να έχεις ερωτευμένη με τον Axl Rose. Είμαι πολύ μικρή, αλλά εντάξει, τώρα ας μην αποκαλύψουμε και την ηλικία μου, γιατί ξέρεις, μην αισθανθείς και κανένα κόμπλεξ, γι' αυτό το λέω. Αυτό. Ναι, έχω και μεγάλη διαφορά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Άρη Ρίγα. Έχουμε μια καταπληκτική εκπομπή σήμερα. Το Funny Friday μου αρέσει. Είναι μουσικό σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, προς συνέχεια. Να σου πω και κάτι, και πάνω στο Τσακίρ Κιέφι. Τώρα θα το δώσω το δω. Έτσι. Τώρα θα τη δώσω την εβδομάδα μου. Σπάστα, όχι εγώ δηλαδή. Η Κοσμοτέ και το Μάτ. Λοιπόν, έχεις κινητό, τι κινητό έχεις. Μου πεις μάρκα. Ναι. Είναι παντόφλα ή είναι smartphone. Είναι smartphone δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς, βρε αδερφέ. Γιατί πραγματικά είναι απαράδεκτα τα smartphone. Γιατί. Θες να επιχειρηματολογήσω. Ναι, θέλω. Ωραία. Πρώτον. Θα μου διαλύσει το δώρο τώρα, κάτσε να δει. Για πες. Πρώτον, δεν έχουν μπαταρία. Δεν κρατάει η μπαταρία τους, έτσι. Δηλαδή, άμα είσαι όλη την ώρα τσιγκι 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 τσιγκι. Όχι, είναι αυτό το πράγμα. Είναι. Ναι. Πώς να σου πω, είναι. Έχεις μπαταρία αν δεν χρησιμοποιείς το κινητό. Είναι τρομερό. Είναι σαν αυτό που λένε. Είναι άδικο τώρα σε αυτό. Ναι, είναι σαν ναι, να λες, αλλά έχεις έναν λεφτά. Υπολογιστή όμως. Τι κουβαλάς έναν υπολογιστή. Βεβαίως. Γιατί να κουβαλάς έναν υπολογιστή συνεχώς παντού έξω. Γιατί μερικοί άνθρωποι δουλεύουν στη σήμερα ημέρα με ναι, το Ιντερνετ. Οι χρηματιστές, ωραία. Ναι, οι δημοσιογράφοι, ωραία. Ναι, οι celebrity. Ναι, ωραία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουν επίγον like όπου και να είναι. Δεν χρειάζεται λόγο. Ναι, αλλά δεν μερικοί υπάρχει. Άνθρωποι ανεβάζουν στα social media που έχουν διάφορα, ας πούμε, διάφορες ειδήσεις. Κάποιος, για παράδειγμα, αν δουλεύει σε ένα site και πρέπει να το ανανεώνει συνεχώς, επειδή η ζωή τρέχει και οι εξελίξεις τρέχουν, πρέπει να το ανεβάσει εκείνη την ώρα. Πώς ναι, θα το ανεβάσει, αυτό αν είναι, δεν είναι στο γραφείο. Για αυτούς που έχουν ένα site που ανεβάζει ειδήσεις, ναι. Να το δεχτώ. Ναι. Αλλά εγώ δεν έχω εσύ site. Εσύ γιατί πήρες smartphone. Αυτό. Χαλίστηκες. Γιατί, όχι, βασικά, πραγματικά σκέφτομαι ότι ήταν μία από τις πλέον παράλογες αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Ότι πήρες smartphone. Ναι. Άμα ότι... σου δώσω εγώ τώρα ένα δώρο, ένα smartphone, την καλύτερη κινητάρα που κυκλοφορεί, που έχει και μπαταρία. Ναι. Γιατί αλήθεια έχει μπαταρία. Ταξιδέψαμε μέχρι την Ισπανία για αυτό το κινητό. Για να το στο λανσάρισμα του. Για να το δούμε από κοντά, για να το δούμε. Για να το δούμε από κοντά, ειλικρινά σου μιλά. Τώρα με κοιτάζει σαν εξωγήινο. Τι λέει αυτή. Πώς έχει μπαταρία. Έχει μπαταρία. Κρατάει πάρα πολύ μπαταρία του στο συγκεκριμένο κινητό. 3-5. Τι λες ρε εσύ. Μέχρι το απόγευμα. Όχι, κρατάει πάρα πολύ και μέρες. Μιλάω για το Samsung Galaxy του S7. Κινητάρα, πραγματικά τρομερό. Όσοι είστε λάτρες της τεχνολογίας, μπορείτε, ξέρετε, καταλαβαίνετε για τι κινητό μιλάμε τώρα. Και το Edge κιόλας, όχι το μικρό, το Edge, την τόση, την κινητάρα. Αυτό είναι αυτό. Δεν είναι μετά... το Edge το μεγάλο, το Plus είναι. Που παίρνεις το Edge καφέδες είναι το και τους βάζεις πάνω, ας πούμε, και τους πας εκεί πέρα και λες, γεια σας, καφέδες σας, ήρθανε. Μια στιγμή χράκ και κάνεις swipe εκεί όταν βάλεις την τύπη στο νερό. Αυτό είναι που στα κάνει όλα. Έχει φωτογραφική μηχανή, άστα να πάνε. Έχει δίκιο το ουρί, δεν είναι το Plus, είναι το Edge. Αυτό που έχει και κυρτή η οθόνη. Λοιπόν, www.mat.gr βρίσκεται το ειδικό tab, δηλώνεται συμμετοχή και διεκδικείται αυτή την κινητάρα από την Κοσμοτέ. Μπορείτε να το συνδυάσετε με το 4G δίκτυο που έχει. Πραγματικά και κάνετε θαύματα με αυτό το κινητό. Αφήστε τον Άρη να λέει. Ξέρεις πώς θα πηγαίνεις με το ποδήλατο με αυτό, με 4G. Με 4G, κινητάρα 4G μπορεί να μπαίνει να βλέπει φωτογραφίε που ανεβάζουν οι φίλοι σου στο Facebook όπου και να είσαι. Οπ, οπ, οπ.
Τώρα! Και σαν πιο αντίξωε συνθήκε γενικά. Συγγνώμη, να κάνει like, share και comment. Θα σταθέρω λίγο στην πραγματική ζωή τώρα. Είναι οι φίλοι σου που μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σου λέει, α, έχει πάει ο Άρης στο ΜΑΤ. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να κάτσουμε να το δούμε. Αλλά δεν είναι οι φίλοι σου στο σπίτι. Είσαι στο καφενείο, πες. Ναι, γιατί είσαι κάποια ηλικία. Όσο χρόνο νομίζεις ότι είμαι. Στο καφενείο. Πες ότι είναι να μείνω στην καφετέρια. Το καπί της Ηλιούπολης. Στο καπί της Ηλιούπολης. Οι φίλοι σου, οι συμμαθητές. Οι φίλοι σου. Πες ότι είναι στο πρώτο νεκταφείο και πίνουν καφέ. Πώς θα σε δουν από εκεί ψηλά. Μπαίνουνε τσακ. Να το σοάρει στην οθονάδα. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν. Θέλω καταρχήν, επειδή δεν έχουμε πει καθόλου τι κάνεις αυτή την περίοδο, με τι ασχολείσαι, πού είσαι, πού εμφανίζεσαι. Να μας πεις τα πάντα όλα που μπορούμε να σε δούμε και να μου ρίξεις και ό,τι γουστάρεις εσύ μετά. Ένα τραγούδι, ένα. Ωραία. Ό,τι γουστάρεις εσύ. Ό,τι θες ρίχνεις. Ένα ποτήρι νερό στη μούρη. Εγώ έχω φτιάξει μια παράσταση με όλα αυτά, με τα αστεία μου, τα στανταπικά και τα μουσικά. Και έχει τον τίτλο Music Comedy, ναι. Γιατί σκέφτηκα πάρα πολύ, δυσκολεύτηκα. Ναι, λέω, κάνω μουσική και κωμωδία. Τι θα φτιάξω σαν τίτλο για να εκπλήξει το κοινό, να τους φέρει μια ανατροπή. Να... Και λέω, εντάξει, ναι, Music Comedy. Μου πήρε πόση τρία ώρα δευτερόλεπτα. Σε πήρε, τρία δευτερόλεπτα για μόνο. Για να βρω τον τίτλο. Ρε, εσύ με συγχωρείς πάρα πολύ. Το ξέρεις όταν μπορούσες να έχεις λαμπρό μέλλον σαν διαφημιστής. Γιατί? Γιατί άμα πας σε μια διαφημιστική εταιρεία, και τους δώσεις όλες αυτές τις ιδέες που έχεις, όλα αυτά τα λογοπαίγνια, θα βγάλεις έτσι πολλά χρήματα. Θα βγάλω πολλά χρήματα, λες. Ναι, ρε εσύ. Γιατί σκέψω ότι τώρα εδώ κάθονται ολόκληροι οι διευθυντές προγράμματος για να βγάλουν ένα τίτλο και στίβουν το μυαλό τους και στίβουν το μυαλό τους και πώς θα την πούμε την εκπομπή και πώς θα την πούμε. Εσύ πάμ σε τρία δευτερόλεπτα το τίτλο. Ναι, και πάνε και βγάζουν λογοπαίγνιο. Βάζουν τίτλους λογοπαίγνια οι άνθρωποι που τα κατακρίνουν. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό σου λέω, πήγε να δουλέψεις και σε μια διαφημιστική. Τι άλλο κάνεις? Κάνω διάφορα. Ναι. Βασικά, αυτή η παράσταση έπαιζε το χειμώνα σε ένα θέατρο, στο θέατρο Άβατον. Τώρα δεν παίζω σε θέατρο, αλλά παίζω σε μπάρι, σε χώρους. Έχω τώρα μια παράσταση την Τρίτη στις 12 του μήνα στο Χαλάνδρι, στο σπίτι. Το σπίτι είναι το όνομα του μπάρι. Α, είναι ωραίο σπιτικό. Είναι... Σπίτι. Ναι, προσφέρεται για πάρα πολλά λογοπαίγνια. Λένε οι Χαλανδρέοι να μείνουμε σπίτι ή να πάμε σπίτι. Ωραίο. Αυτό. Ωραίος χώρος πρέπει να είναι. Πολύ χόμι. Είναι ωραίος. Είναι. Τι ώρα εμφανίζεσαι εκεί? Εκεί στις 9.30. Στις 9.30. Μόνος σου ή και με άλλους? Μόνος μου είμαι κατά βάση. Θα έχω και κάποιους καλεσμένους που θα παίξουν κάποια μικρά guests εκεί. Τέλεια. Και θα παίξω την παράστασή μου. Οπότε Τρίτη είπαμε, save the date, πόσο? 12 του μήνα. 12 του μήνα, 9.30 στο σπίτι στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, για δώσε μου έτσι κάτι να κλείσουμε ωραία. Λοιπόν, ξέρεις τι, ό,τι θες εσύ. Θες να κάνουμε το εξής. Αντί να σου παίξω εγώ κάτι έτοιμο, έχω την εξής θεωρία βασικά. Πιστεύω ότι οι στίχοι βγαίνουν εύκολα, είναι εύκολο να κάνεις οτιδήποτε στίχο. Ναι. Και νομίζω ότι οι παροιμίες κάνουν ωραίους στίχους. Ναι, για δώσε μου τα φώτα σου, δηλαδή τι εννοείς. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αυτό είναι μια ωραία παροιμία. Ναι. Θες να την κάνουμε στίχο για ένα τραγούδι. Μπορείς να την κάνεις τώρα, ναι. Επί τόπου. Ναι, ναι, ναι. Για να σε δω. Πες μου και ένα μουσικό είδος. Ένα μουσικό είδος. Ναι. Δηλαδή να το κάνουμε, είναι στίχος αυτό. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, είναι λαϊκό. Ένα στίχος. Λαϊκό. Λαϊκό φάση ρεμπέτικο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λαϊκό, ρεμπέτικο. Αυτό. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. 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 Έχεις πλούσιο στίχο. Ο στίχος, ναι, είναι πλούσιος. Ωραία, περίμενε άλλη παροιμία, άλλη παροιμία. Δεν κάνει ο παπάς ταράσα. Ταράσα κάνουν. Ταράσα δεν κάνουν τον παπά. Ο παπάς κάνει ταράσα. Κάτσε να αποφασίσουμε τι συμβαίνει τώρα. Περίμενε. Πώς είναι το αντίθετο? Πώς είναι. Για μένα δουλεύουν και τα δύο. Δηλαδή αυτή η παροιμία δεν έχει λάθος. Δεν έχει λάθος. Άρα καλά την είπα. Είναι όπως και να την πεις είναι σωστή. Γιατί και ταράσα κάνουν τον παπά, αλλά και ο παπάς κάνει ταράσα. Τώρα να διαφωνήσω. Δεν μπορώ και να διαφωνήσω. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μας αποδεικνύουν ότι όντως είναι έτσι.
Φοβερό. Άρη, αν ήσουν παπάς, πώς θα λεγόσουν. Παπαριστοτέλης. Το έχω λύσει αυτό από το δημοτικό. Παπαριστοτέλης. Λοιπόν, δώσε μου αυτή την παροιμία σε ροκιά όμως. Το πώς ήταν την το δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, ο παπάς κάνει τα ράσα. Οκ. Όχι ρε φίλε. Κάνουν τα ράσα τον παπά, ο παπάς κάνει τα ράσα. Δεν έχει άλλο. Τι θες να πούμε άλλο τραγούδι. Τελείωσε, ήταν το τέτοιο. Δώσε μου κι άλλη μία παροιμία, να δώσω μία ισπανική του Φραν. Ναι. Λοιπόν, θα σε διαλύσω τώρα, ισπανική παροιμία. Είσαι... Είμαι. Τόσο άσχημος. Όχι, δεν είμαι τόσο άσχημος. Όχι, έτσι είναι παροιμία. Το βγάλες από μέσα σου. Ένα ψυγείο από την ανάποδη. Λοιπόν, κοίτα, αυτό εδώ πέρα έχουμε το εξής θέμα. Ναι. Ότι επειδή είναι ισπανική μεταφρασμένη, ναι. Δεν ξέρω αν είναι τετράγωνη και έχει αυτή το flow που έχουν οι ελληνικές, αλλά μπορώ να το δοκιμάσω. Δοκιμάσε το με ένα ισπανικό. Μια ρούμπα, κάτι με ένα ισπανικό. Με ένα ισπανικό. Αφιερωμένο στο φραμίτο αυτή η παροιμία. Πώς το είπες? Το συγχωρεμένο. Είσαι τόσο άσχημος, όσο ένα ψυγείο από την πίσω μεριά. Όσο ένα ψυγείο από την πίσω μεριά. Δηλαδή εννοείς φαντάσου ένα ψυγείο από την πίσω μεριά. Χάλια είναι. Ισχάρα. Ισχάρα. Αυτό. Τα κατσαμπάκια μπαίνουνε. I love, I like this, I like very much. Άντρε. Άντρε, άντρε, άντρε. Ωραία. Είσαι τόσο άσχημη, όσο ένα ψυγείο, απ' την αναποδή, όλε. Πολύ μ' άρεσε. Τέλειο. Αυτή η παροιμία ισπανική ήταν και η πιο δυνατή, ρε φίλε. Ναι. Αυτή, τα ασκίζω, τα πτυχία μου, τα πετάω όλα εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη, που ήσουν σήμερα στην παρέα μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ. Θα έρθουμε την Τρίτη να σε δούμε από κοντά. Να φύγω στο σπίτι. Στο σπίτι. Λοιπόν, και γενικά να συνεχίζεις να κάνεις έτσι αυτό που κάνεις για να γελάμε κι εμείς, βρε παιδί μου, γιατί το έχουμε ανάγκη. Ναι. Σας έχουμε πολύ ανάγκη και κρίμα που είστε τόσο λίγοι. Παιδιά, να ασχοληθείτε κι άλλοι. Να ζευγαρώσετε, παιδιά. Να ζευγάρι να πολλαπλασιαστείτε. Αυτό. Και επίσης, τόσο λίγες γυναίκες. Γιατί δεν ασχολείστε. Πώς θα πάω να ασχοληθούμε εμείς, και λες και ο κάθε πικραμένος, αλλά με το κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος. Όχι, μαθαίνετε, αυτό σου λέω, ότι μαθαίνετε. Μπορείς να μάθεις να γράψεις αστεία. Το πιο δύσκολο δεν είναι να τα γράψεις. Το πιο δύσκολο είναι να τα γράψεις. Το πιο δύσκολο να ξέρεις να γράφεις. Είναι να τα γράψεις. Και πώς θα τα θυμάσαι μετά. Μετά το τόσα πράγματα μου έχεις πει εδώ πέρα. Θυμάσαι αυτά. Και θα πεις κι άλλο ένα. Θα πω κι άλλο ένα. Α, θες να πω για το The Booth. Βέβαια. Θες να το πω. Πες πρόσεξε το να με τώρα. Δηλαδή, κοίτα πόσα πράγματα χωράει αυτός ο εγκέφαλος. Μην το βλέπεις έτσι μικρό. Είναι. Ναι, μην το βλέπεις μικρό. Αυτή η κοτσίδα είναι τέτοιο. Πιάτο. Πιάτο είναι. Λοιπόν, έγινε ένα καταπληκτικό event το The Booth. Με τη... Τρελάνε τον Άρη τώρα. Bad Made for Music Project στις 24 του μήνα την Πέμπτη που μας πέρασε, που παίξανε οι Play με ένα τρομερό DJ set. Πήγανε πάρα πολύ διάσημοι φίλοι μας, η Ντέμι, ο Αναστασίος Ράμος, ο φίλος μου... Μην διαφέρει το όνομά του, έλα! Ο Στίβ Μιλάτο, στο φιλαράκι μου και άλλοι πάρα πολύ και 50. Άτομα μόνο είχαν την ευκαιρία να το απολαύσουν. Τώρα γιατί το λέω αυτό, το λέω για το κλείσιμο, διότι έχετε την ευκαιρία και εσείς θα γίνουν και άλλα The Booth events, but made for music events. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ και στη Facebook page της Beeras Bad και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες από εκεί, συμπληρώστε κάποια φόρμα για να είστε κοινωνία αυτών των τρομερών event που έρχονται, που έπονται. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Καλό Σαββατοκυριακό, να περάσετε superba ό,τι και να κάνετε και ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό Funny Friday. Τα λέμε τη Δευτέρα, κουτσινάκια μου, στις 2 η ώρα. Φιλιά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Άρη! Να σου παίξω λίγο. Παίξε λίγο. Να σου παίξω μία. Το χρυσό κουμπί.